Τουλάχιστον τη Δευτέρα το μεσημέρι είναι αποφασισμένοι να μείνουν επί της 3ης Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων από την πολιτεία για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Μάλιστα, θα κρατήσουν κλειστό το σημείο που έχασε τη ζωή του ο 44χρονος και θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι το Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά, όπου σύμφωνα με πληροφορίες εκτάκτως τη Δευτέρα, η αντιπολίτευση του Δήμου έχει ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί η έξαρση της εγκληματικότητας στο κέντρο της πόλης. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε με μια βραχιόλη, με ένα σταυρό, το οτιδήποτε. Έχουμε ηλικιωμένους γονείς, τους έχουμε κλειδώσει μέσα σπίτια, δεν τους αφήνουμε να βγουν έξω. Πρέπει κάτι να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Τα μέτρα της πολιτείας αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα από τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα πάντως το κέντρο της Αθήνας έχει ερημώσει. Τα προχθεσινά ακραία γεγονότα εναντίον μεταναστών αλλά και η επιμονή των κατοίκων να παραμείνουν στους δρόμους έχουν αναγκάσει τους αλλοδαπούς ή να μεταφερθούν προσωρινά ή να κλειστούν μέσα στα σπίτια τους. Αυτό που παρατηρούσα τώρα που ερχόμουν είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν πια Έλληνες στην περιοχή. Όσοι δηλαδή κυκλοφορούσαν στις γειτονιές μας ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι. Μέναμε και εξακολουθούμε να μένουμε με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Μετά την άγρια δολοφονία του 44χρονου άντρα για μία κάμερα, οι κάτοικοι του κέντρου δηλώνουν πως τώρα πλέον είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στην περιοχή. Οι περισσότεροι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει ένα κρούσμα βίας. Είτε είναι κλοπή, είτε είναι ληστεία, είτε σου έχουν σπάσει το αμάξι, είτε σου έχουν μπει στο σπίτι. Οπότε δεν είναι όλοι. Όχι. Αλλά ας αρχίσουμε από τους παράνομους, τους λαθρομετανάστες. Γιατί με τους μετανάστες δεν έχουμε πρόβλημα γενικά. Με τους λαθρομετανάστες είναι το πρόβλημά μας.